Σάκη, μια μεγάλη προσπάθεια έγινε χθες στην Άσκηση Μήνας 2024 με την παρουσία και του ΕΚΑΒ εκεί αλλά και τις διακομιδές των τραυματιών του σεναρίου στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Αλήθεια, τι βρήκαν στο νοσοκομείο οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν? Χθες την ημέρα που ήταν η Άσκηση Παγκρίδια Μήνας 2024, σύμφωνα και με τα προγράμματα εφημεριών που δημοσιεύονται στη ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ, δεν εφημερεύεται νοσολόγος σε κανένα νοσοκομείο του νομού Λασιθίου. Θα έπρεπε τουλάχιστον για αυτό το θέμα να υπήρξε και μια συνεννόηση και μια πρόνοια, αλλά αυτό δείχνει και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία και στο δικό μας το νοσοκομείο. Τώρα 8 μέρες είχαν μείνει κενές τον Απρίλιο, κάποιες καλυφθήκαν, οι υπόλοιπες έχουν μείνει κενές. Χθες η μέρα Τρίτη που κανονικά μπαίνουν χειρουργικά περιστατικά, δεύτερη συνεχόμενη Τρίτη δεν μπήκε κανένα περιστατικό στο τακτικό στο χειρούργιο, γιατί δεν εφημερεύεται το απόγευμα νοσολόγος. Από ό,τι γνωρίζουμε και το Μάιο θα υπάρξουν κάποιες μέρες, 4-5, που δεν θα εφημερεύει ανεσιολόγος. Υπήρχε μια ανεσιολόγος στη ΜΕΘ χθες που εφημέρευε, αλλά εφημέρευε στη ΜΕΘ. Είναι η γιατρός της ΜΕΘ και είχε και ασθενείς στη ΜΕΘ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί με περιστατικά στο χειρουργείο, είναι λογικό. Τώρα από εκεί πέρα και η άσκηση ως άσκηση δεν είχε οργανωθεί με μεγάλη προπαρασκευή, όπως είχε γίνει μια παλιότερη άσκηση στο νοσοκομείο, όπου για με ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχε εμπλακεί όλο το προσωπικό από πριν, γινόταν συσκέψεις επί συσκέψεων, είχαν φτιαχτεί ομάδες κτλ. Αυτή τη φορά αυτή η άσκηση έγινε μόνο μια τηλεδιάσκεψη με πολύ λίγα στελέχη του νοσοκομείου στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κάποια άλλη προετοιμασία και φάνηκε αυτό, δηλαδή και στα μάτια τα δικά μας που έχουμε η εικόνα το πώς λειτουργεί το σύστημα, ήταν μια άσκηση κυρίως για το φαίνεστε, τουλάχιστον όσον αφορά το νοσοκομείο. Έτσι. Και υπάρχουν ζητήματα εκπαίδευσης και σωστής ενημέρωσης του προσωπικού, ειδικά στο τμήμα επιγόντων το νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι απλά και καθόλου στη χθεσινή άσκηση. Σε αυτά τα θέματα θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρχει πολύ καλύτερη οργάνωση από πριν. Οπότε θεωρείτε ότι αυτή η άσκηση και το θέμα εμπλοκής της υγείας στο τόπο εδώ του Αγίου Νικολάου δεν έχει την απαραίτητο συντονισμό από νωρίτερα για να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην εξέλιξή της? Ήταν εμφανές ότι δεν υπήρχε ούτε συντονισμός ούτε προετοιμασία. Βεβαίως και η κατάσταση στην οποία δύσκολη που βρίσκονται τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, πρέπει να καταλάβουμε ότι και σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μαζικής καταστροφής, οι γιατροί οι οποίοι θα ανταποκριθούν, επειδή ούτως ή άλλως είναι λίγοι, θα είναι λίγοι. Δηλαδή είναι και αυτό πρόβλημα, γιατί εντάξει, εκεί δεν μπαίνει σε μια έκτατη κατάσταση ζήτημα εφημερίας. Όποιος χρειάζεται, έρχεται. Αναγκαστικά. Αλλά και πάλι, όταν δεν έχεις αρκετούς γιατρούς και αρκετό προσωπικό, δεν μπορεί να υπάρχει και ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή και στις έκτατες καταστάσεις, η υποστελέχωση των νοσοκομείων είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Μιλώντας εχθές ο πρόεδρος των συλλόγων των φίλων του νοσοκομείου, ο κύριος Δημήτρης Μητροκανάκης, έκανε αναφορά στο πρόβλημα που υπάρχει, κύριε Μαυσάκη, με τα ραντεβού στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου. Έχει το θέμα αυτό επιληθεί, γιατί έχω ότι στα δικά μας αυτιά πολλά παράπονα. Το κόσμο ότι προσπαθεί να κλείσει ραντεβού και δεν απαντάει κανείς. Και εγώ το έχω θέσει αυτό το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και δοθήκαν κάποιες επιπλέον γραμμές και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω ότι η διοίκηση έχει υπόψη της το πρόβλημα, θα το παρακολουθήσει και θα δούμε αν θα πάρθει κάποια άλλη πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ίσως δημιουργεί πρόβλημα και ότι έχουμε ένα υβριδικό σύστημα ραντεβού και τηλεφωνικών και αν κάποιος πάει επί τόπου θέλει να κλείσει και ως αυτοπρόσωπη παρουσία, οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί κάποιο πρόβλημα σε συγκεκριμένες βέβαια ειδικότητες, γιατί υπάρχουν άλλες ειδικότητες που δεν είναι τόσο δύσκολο την ημέρα που κλείνονται τα ραντεβού να εξαφανίζονται κατευθείαν, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το πρόβλημα, ότι σε κάποιες ειδικότητες την ημέρα που ανοίγουν τα ραντεβού στις 20 κάθε μήνα εξαφανίζονται κατευθείαν τελείως. Εκεί θέλει μια περισσότερη προσοχή από την πλευρά της διοίκησης να το δει το θέμα. Ξέρω ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες με τις τηλεφωνικές γραμμές, αλλά ίσως χρειάζονται κι άλλες.